Τσάτσα είναι εκπομπή σε ένα πολύ γνωριμό χώρο, έναν υπέροχο χώρο στο Jimmy's Hairstyle, στο Περιστέρι, στη Λαχανά 16. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Jimmy. Μεταφερθήκαμε λίγο πιο εδώ γιατί θέλω να σα ρωτήσω τι είναι το αϊτή της ομορφιάς. Είναι μια πράξη που δεχτήκαμε από τους αϊτούς ομορφιάς ως ένα από τα κορυφαία κοινοτήρια στην Ελλάδα την περίοδο του 2022. Ψήφοι οι οποίοι μας δοθήκαν από την αγάπη του συναδέλφου μας σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν, όντως έρχονται στους Hair Expert, έρχονται στον ειδικό, Jimmy Αθανασιάδη. Ναι, όντως. Χαρά μας είναι τι να κάνουμε, να δίνουμε χαρά στον κόσμο, έτσι. Αυτό βέβαια ανταμείβεται στη ζωή, πάντα όλα τα πράγματα στη ζωή. Ό,τι κάνεις καλό, πάλι το παίρνεις πίσω. Δεν το κάνεις για τον λόγο, το κάνεις γιατί το θέλεις. Είναι μια βράβευση. Για μένα τα βραβεία τέτοιου είδους δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στη ζωή μου. Όσο η αγάπη του κόσμου. Έτσι, το λόγο και το τονώ. Η αγάπη του κόσμου είναι το μεγάλο βραβείο. Εύχομαι λοιπόν να σας αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος, Jimmy και Χριστίνα, εδώ στο Jimmy's Hairstyle, στο Περιστέρι, Λαχανά 16, το έμαθα επιτέλους, και να σας δώσουν βραβείο και το 2023 και όλα τα επόμενα χρόνια. Να μιλήσουμε και λίγο για τους άντρες. Τι ανάγκες έχουν οι άντρες στα μαλλιά τους? Ακριβώς οι ίδιες ανάγκες με τη γυναίκα. Δεν αλλάζει τίποτα. Η ανάγκη που προέρχεται η ανάγκη από την καθημερινότητά μας, από την ψυχή μας, από αυτά που αισθανόμαστε, που έχουμε ανάγκη να φύγουμε κιόλας. Να δώσουν και να πάρουν. Οπότε, όπως η γυναίκα, όλα τα συναισθήματα τα έχει τη φύση της, τα έχει και ο άντρας. Ενδεχομένως τεχνικά να ζητάνε άλλα πράγματα, κάποια άλλα πράγματα. Κάποια είναι πολύ κοινά τελευταία, να ξέρετε. Όπως η βαφή, ναι. Η κερατίνη, έτσι, οι θεραπείες του φωτού, γιατί και σήμερα έχουν μεταλλαχθεί λίγο τα πράγματα και στην ατμόσφαιρα, αλλά και στο χώρο εργασίας μας. Οπότε καταναλώνονται πάρα πολύ και τα τυφωτά των αντρών στα μαλλιά τους. Γι' αυτό έχουν και ειδικές ιδέες τους άντρες. Και τελευταία έχουμε δει και τα barber πάρα πολύ έντονα, τα barber shops, που κάνουν μια τέτοια δουλειά οι άνθρωποι, ότι έχουν ανοιχθεί πάρα πολύ στη χώρα μας, γιατί υπήρχε αυτή η ανάγκη τον άντρα λοιπόν, πολύ έντονο. Σαφώς, ο άντρας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, έτσι, μέσα στην οικογένεια, στις ομάδες που υπάρχει, εργασιακές και πάει λέγοντας. Έτσι, πρέπει η εμφάνιση του σαφώς σήμερα, μάλλον πιο διαφορετικά, η εμφάνιση απαιτεί πράγματα. Απαιτεί, ναι. Απαιτεί. Απαραίτητα λοιπόν ο άντρας που έχει μια σωστή εμφάνιση. Ένα σωστό λόγο και μια σωστή προσωπικότητα. Να ξέρει τι ζητάει κανένας. Εμείς λοιπόν λίγο βοηθάμε σε αυτό πλέον. Εμείς οι κομματιστές έχουμε μεταλλαχθεί και εμείς λίγο βάσει των αναγκών, Μαρία μου. Γιατί ο άντρας μέχρι σήμερα δεν ήξερε πώς θα κατευθύνει τις ανάγκες του. Λίγο. Ο κομματιστής κάνει και αυτό. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές για να μην φαίνεται έτσι αυτό το άσχημο που βλέπαν παλιά που πέραν το χαμοσαγόνι άντρες και έπαιρναν τα μαλλιά τους. Σαφώς. Καθώς υπάρχουν και εξειδικευμένα προϊόντα αντιβαφών που είναι για το Ελλάδα. Σαπουτέ. Όχι μόνο σα σπίτι βαφή. Έτσι, βεβαίως. Υπάρχουν προϊόντα όπως έχουμε εμείς στη λογιστική εταιρεία μας. Πυλό που έχουν μέσα χωστικά για τον άντρα, μάθη χώματα δηλαδή. Το έχω δει αυτό. Το έχουμε δει που το πήρε Βασιλιάς μέσα στο πρόεδρο. Το ή το Mr. Kiana που ξέρουμε όλοι. Έτσι, Mr. Kiana λοιπόν. Όμως... Μου βάζει προς ξέρετε, μου κάνει, βάζει και στο μουσί. Βάζει και στα γένια. Εννοείται. Εγώ βάζω μόνο στα γένια μου, το χρειάζεται, μα γιατί δεν έχω. Μάνα μου το θίξω αυτό. Δεν πειράζει, είναι περήφανο στο μαλλιά που δεν έχω. Λοιπόν, ναι, ότι ο άντρας σαφώς δικαιούται κιόλας, αν επιτρέπεται, δικαιούται γιατί όταν συμμετέχει στην κοινωνία, δίνει πράγματα στην κοινωνία, δικαιούται λοιπόν τις περιποίησεις. Αυτής που παρέχουν πλέον τα δημοτήρια και τα πάντα σώσεις. Έτσι. Οπότε την τιμολογία, οι εταιρείες μπήκαν στην επικασία δημιουργίας νέων προϊόντων, Μαρία μου, και τον άντρα, βασιζόμενοι και στηριζόμενοι πάνω στην σημερινή δεδομένη εποχή που απαιτεί τον άντρα πάνω να δίνει στην κοινωνία για να μπορεί να πάρει κάποιες πράγματα. Οπότε και οι άντρες πια δεν έχουν αυτό το ψεύτικο που είχαν κάποτε και λέγαμε «Α, εμείς λέγαμε παλιά
Α, είναι βαφιάδες, έτσι. Ή βαψομαλιάς. Κομοδενή. Ναι, ακριβώς. Αυτό το χρώμα το περίεργο. Ναι, ναι, ναι. Φωσφόρης και λίγο στον ήλιο. Είναι ωραίο. Ωραίο, ναι. Σαν το χρώμα του πρωθυπουργού της, της Αμερικής. Δεν έχεις τώρα αυτό. Φανερά έτσι. Μπορείς να ακούει. Εγώ πιστεύω ότι σημαντικότητας. Δηλαδή, η Μαρία... Παρακολουθείτε τα τσάτσι, είμαι international. Of course. Δεν πειράζει. Όμως με συγχωρείς πολύ, αυτό το χρώμα το πορτοκαλί δεν είναι ωραίο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά η γυναίκα του, έχω να πω ότι κυρία, κούκλα, τσ' αρέσει. Οπότε, έτω να κάνουμε. Δεν μας αποσχολεί αυτό. Εμείς στο... Εδώ στη μικρή Ελλαδίτσα. Στην όμορφη Ελλάδα μας. Και στείλετε, μας πειράζει, εμείς την έχουμε όμορφη την Ελλάδα μας, γιατί υπάρχουν όμορφοι άνθρωποι. Λοιπόν, εμείς το κάνουμε αλλιώς, το κάνουμε σωστά. Και στην Γιάννα, ειδικά, αναφέρομαι στην εταιρεία μου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν το κάνει για τεχνικούς λόγους. Εγώ αυτά τα πράγματα τα ξεπλώ, είμαι έξω από τη Γιάννα. Στην εταιρεία μας, συνεχόμενα δημιουργεί προϊόντα, μας αναγκάζει σε έναν βαθμό, όχι τόσο αυτό όσο που είπε, όχι, αλλά μπαίνει στην δικασία ενός expert συνέχεια να προτείνει στην εταιρεία μας να βγάζει νέα προϊόντα, γιατί εμείς, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τη δικά μας, ακούμε τον πελάτη τις ανάγκες. Έτσι, δηλαδή στην εταιρεία μας, η εταιρεία είναι ούτως ή άλλως μια εταιρεία που πάρα πολύ ενδιαφέρει η υγεία του κόσμου, του κομμωτήρια, αλλά και του επαγγελματία κομμωτή, το δίνω στην εταιρεία μου. Γι' αυτό το προϊόν της δένει θετικά προς τον άνθρωπο τον ίδιο και τον εργοδότη. Ναι, ναι. Έτσι, και κλείνω την παρένθεση για να μην θεωρηθεί ότι κάνω διαφήμιση στην εταιρεία μου. Δεν το κάνω αυτό. Αλλά την αλήθεια. Εγώ πάντως θα πω κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση στην Κιάννα, παρόλο που όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι είμαι προσωπική φίλη του Μίστερ Κιάννα, του κύριου Γιάννη Βασιλιάδη, τον αγαπώ πολύ, αλλά θέλω να πω, λόγω της φιλίας αυτής, έχω δοκιμάσει όλα τα προϊόντα σας, έτσι. Εκτός από ένα, το οποίο θα το δοκιμάσω και θα κάνουμε και βιντεάκι όταν θα μου κάνεις κερατίνη. Επειδή μου κατά της κερατίνης, έτσι, γι' αυτό δεν το έχω δοκιμάσει. Έχω ακούσει και άσχημες δουλειές από κερατίνη, όχι της Κιάννα, αλλά γενικότερα. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα όμως που μπορώ να τα πάρω και εγώ στο σπίτι και να τα δοκιμάσω, είναι εξαιρετικά. Πραγματικά έχουν φοβερή μυρωδιά. Που εγώ ξέρεις, όπως και οι περισσότερες γυναίκες, μας αρέσει να μυρίζουμε από αυτά τα προϊόντα, αλλά και είναι πάρα πολύ καλά για τα μαλλιά. Δηλαδή, τα μαλλιά γίνονται όντως μετάξωτα. Όντως βλέπεις ότι έχουν θρέψει μετά τις μάσκες και όλα τα προϊόντα που έχετε. Επομένως, θέλω να πω ότι ναι, πραγματικά είναι καλά τα προϊόντα. Και οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα έχουμε την τάση να υποστηρίζουμε το ξενόφερτο. Η Κιάννα, λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι μια ελληνική εταιρεία. Έτσι. Η πρώτη ελληνική εταιρεία, η οποία είναι, τι είναι. Μια εταιρεία. Και στο εξωτερικό αναγνωρισμένη. Μια εταιρεία που ψάχνει και τα προϊόντα της και κάθε φορά στον κόσμο. Θα πω όμως ένα πράγμα. Εδώ τώρα δεν στην είπε πριν, τι ώρα όλα τα προϊόντα. Σκέψη λοιπόν, ένα. Η πιο μεγάλη. Η γάμα του προϊόντα μας λοιπόν περιέχει σε κερατίνη. Και θα πω κάτι πολύ γρήγορα. Τι είναι η κερατίνη, είναι η πρωτεΐνη. Προκριγά μας την έχουμε. Σε πολύ ψηλό βαθμό. Γι' αυτό και ενώνει του δεσμού του δέρματος. Μαρία είναι το κύριο θεραπεία. Δεν μπορεί η κερατίνη να κάνει κακό. Εγώ, με τη λάθος χρήση μου, εγώ, ο επαγγελματίας, μπορώ να βλάψω το μαλλί σου. Αν κάνω λάθος χρήση της κερατίνης. Οπότε είναι η κερατίνη η οποία είναι οργανική, πολύ φιλική δηλαδή, χωρίς σωματοείδη. Δεν μπορεί να βλάψει. Και να πω και κάτι άλλο, ότι έχει προστατευτικά μέσα και το προϊόν που χρησιμοποιώ εγώ για τα μαλλιά και το δεκαπάς, οπότε θέλω να πω δεν ξέρεις σε τίποτα. Κάποτε ψάχναμε να βρούμε ένα προϊόν που να κάνει δεκαπάς για να έχει μέσα διάφορα πλέξ, έτσι. Σωστό. Και να μην καίγεται το μαλλί μας ή να μην κάνει κακό στο δέρμα μας. Έτσι. Όταν είναι ένα προϊόν που τα έχει όλα ενσωματωμένα. Έχω δοκιμάσει πραγματικά, παιδιά, τα πάντα. Ξέρετε ότι εγώ έχω τρέλα με το μαλλί μου. Εντάξει. Δεν εμπιστεύομαι εύκολα το οτιδήποτε. Θέλω να σας πω ότι τα δικά μου τα μαλλιά που έχουν δεκαπάζ και που είναι έτσι όπως τα βλέπετε όλοι, με έχετε δει και με κάτω και πιασμένοι. Επίσης να πω ότι ο Τζίμι είχε πιάσει τα μαλλιά σήμερα, γιατί πέθανε από τη ζέστη και πέσω δεν μπορούσα να είμαι με το κλαμεράκι. Αφού με το κλαμεράκι. Τα λέμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι όντως τα προϊόντα καταπληκτικά. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε.
Και έχουμε κάνει και στο κανάλι giveaway και πραγματικά έχετε ξεκαλάθει με τα προϊόντα, έτσι. Θα κάνουμε ένα giveaway και από το κομμωτήριο του Τζίμι σε όποιον άντρα ή γυναίκα θέλει να έρθει μια μέρα να απολαύσει τις υπηρεσίες του. Εννοείται. Χαρά μου θα είναι. Χαρά μου θα είναι. Τζίμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που μιλήσαμε και για τους άντρες, γιατί συνήθως μονοπολούμε με τις γυναίκες, έτσι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες το ωραίο βήμα στο κανάλι σου, μαράκι μου. Ούτως ή άλλως κάνεις μια σπουδαία δουλειά, να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θέλω τίποτα. Ναι, επειδή ξέρω πράγματα πολλά για τη Μαρία και ξέρω που γενικώς θα σου πει τη Μαρία, έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία για κοινωνικές ομάδες. Τη συγχαίρω γι' αυτό. Δεν είναι ο ρόλος μου σήμερα να το αναφέρω αυτό. Θα έρθει η ώρα που πιστεύω ότι θα αναφέρει και η ίδια. Θα καλέσουμε τον κόσμο στην εκδήλωση που θα έρθει και εσύ. Εννοείται. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο κομμωτής, αλλά ως φίλος σίγουρα θα έρθει να πάρει. Θα έρθει ούτως ή άλλως. Το Δεκέμβρη. Δεκέμβρη. Αγκαλιά αγάπης, μια ημέρα αφιερωμένη στα ΜΕΤ. Έτσι, έτσι. Στους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν βάζω απέρα στον άνθρωπο, να ξέρετε. Είμαι όλοι οι άνθρωποι είναι ήδη. Όλοι οι άνθρωποι είναι ήδη. Όλοι έχουν δικαιώματα ήδη. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αμαία, ξαναμαία, κατά αμαία. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Είναι συνάνθρωποι μου, συνάνθρωποι μας. Έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και να πω κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι τόσες ωραίες τις ψυχές ανθρώπων, να έχουν ένα ποσό παραπάνω από εμάς. Επειδή λοιπόν η φύση τους στερεί κάτι, τους δίνει κάτι πάλι πίσω. Αυτά τα παιδιά λοιπόν συνήθως είναι πάρα πολύ ευφυείς, είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί αναγκάζονται να κάνουν άλλα πράγματα για να προσυλλώσουν το κομμάτι του συνήθως. Πρώτα απ' όλα, αντίστοιχα πώς ανατολίζονται. Εμένα μου στέλνει, έχουμε ένα συνεργάτη φίλο, τον Χρήστο τον Καρνάβα, ο οποίος μου στέλνει το χάρτη και μου εξηγεί, μιλώντας στο κινητό, πώς να πάω κάπου. Ναι. Που εγώ μπορώ να το δω, μπορώ να βάλω GPS. Ναι. Είναι τρομερό. Ναι. Και είναι ο μοναδικός ο οποίος πραγματικά έχω δει από τους τυφλούς που πραγματικά στέλνει SMS, ταυτόχρονα μιλάει στο κινητό και μπορεί να γράφει και μήνυμα. Ναι, είναι φοβερό, είναι φοβερό. Θα πω μόνο αυτό να συμπληρώσω. Ότι εγώ για ένα μεγάλο διάστημα εκπαίδευα παιδιά που είχαν πρόβλημα με την εκοή. Ξέρω να λέω κάτι. Ξέρω να λέω αγκαλιά, αγάπης. Το μόνο θέμα είναι ότι εγώ δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω νοματική. Την οποία ελαφρώς. Διαβάζουν τα χείλη. Ναι, είχαμε τέτοια επικοινωνία που δεν χρειάστηκε ποτέ να πω στην εικασία την άλλη. Οπότε γι' αυτό σα λέω ξανά την αρχή ότι αυτή η απεινήση με εμά δεν στείλει τίποτα. Είναι τόσο μεγάλη χαρά. Μπράβο στο μαράκι μου και εσύ είσαι καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία. Θα καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει γιατί ο καθένα μπορεί να βάλει ένα μικρό λιθαράκι να γίνει η κοινωνία μα καλύτερη. Γιατί, θα σα πω γιατί, είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Όχι. Πιστεύω ότι εσείς μπορεί να είστε πιο ευαισθητοποιημένοι από εμάς. Απλά δεν γνωρίζετε τον τρόπο να το δείξετε. Θα ενωθούμε λοιπόν όλοι μαζί και θα κάνουμε μια τεράστια αγκαλιά αγάπης. Έτσι. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να μεριμνήσει για τα πάντα αν εμείς οι ίδιοι δεν βάλουμε κι εμείς το δικό μας μικρό λιθαράκι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζίμι. Σε αγαπώ πολύ για τον άνθρωπο που είσαι. Ευχαριστώ για την ψυχοθεραπεία. Θα τα πούμε. Άλλη μια εκπομπή, Tenda Chats, έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να σας αρέσαμε, να μας παρακολουθείτε στο κανάλι μας στο YouTube, Agrapeedy Dental Clinic και στο Instagram, παρακαλώ πολύ, κάντε με follow στο Agrapeedy Dental Clinic, θα δείτε πάρα πολλές εκδηλώσεις και ό,τι σας ενδιαφέρει μπορείτε να μου το στέλνετε σαν προτινόμενο θέμα, είτε στο κανάλι μου, είτε στο Instagram ή μπορείτε να το στείλετε απλά στο mail μου. Αν λοιπόν σας αρέσαμε, εγώ και ο Τζίμις Αθανασιάδης, τι πρέπει να κάνετε? Like and share.